όταν έμαθα ότι μπήκα στα live του X Factor, δεν το φανταζόμουν ότι θα περάσω πρώτο χρονιά με τα παιδιά που είμαστε όλοι μαζί, με το Σάκη. Εντάξει, είμαι μακριά από την οικογένειά μου, αλλά είμαι κοντά σε μια καινούρια οικογένεια. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος. Για μένα, εντάξει, το δώρο μου θα ήταν οι γονείς μου και αδερφός μου, αλλά ξέρω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Θα τους έχω όμως κοντά, γιατί τους έχω πάντα, πάντα κοντά και τους σκέφτομαι. Πάντα. Why are you doing this to me now? Okay. Θέλω απλώς να πω ότι, εντάξει, μου λείπουνε πάρα πολύ. Εύχομαι ότι ο καινούριος χρόνος θα μας φέρει κοντά. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να θυσιάσω κάποια πράγματα για να ακολουθήσω το όνειρό μου, γιατί έχουμε μία ζωή μόνο. Οπότε είμαι δυνατή, συνεχίζω, είμαστε εδώ και όλα θα πάνε καλά. But all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name, but when it comes to me, να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στον άνθρωπο που χειρίζεται τα visual μας, τα οποία είναι συγκλονιστικά κάθε φορά, το Βασιλάκη, τον Αντωνιάδη. Χρόνια πολλά, Βασίλη. Και αυτό ήταν ο καλύτερος τρόπος να αποχαιρετήσουμε το 2009, νομίζω, παιδιά. Ελένη, λαμπερότατη. Χρόνια πολλά. Γιώργο. Λοιπόν, Ελένη, ξέρεις πολύ καλά τι σου γίνεται. Και αυτό φαίνεται στα μάτια σου. Φαίνεται στη φωνή σου. Φαίνεται στην κίνησή σου. Θα σου πω μέσα από την καρδιά μου αλήθεια ότι αυτό που βλέπω είναι η πιο επαγγελματική παρουσίαση από όλα τα παιδιά που βλέπω. Συμφωνώ. Αλήθεια σου λέω. Είσαι συγκεντρωμένη εδώ. Συμφωνώ. Δεν ξέρω αν δουλεύεις πάρα πολύ, πιο πολύ από τους άλλους και αν είναι τεμπέλιδες και εδώ κολοβαράνε, συγγνώμη για τη λέξη. Λοιπόν, αλλά είσαι εδώ ρε παιδί μου, είσαι εδώ, δεν είσαι καθόλου στον Καναδά. Νομίζεις ότι είσαι στον Καναδά, εδώ είσαι. Και πρέπει να το πω ότι αυτό σχεδόν σε κάθε εκπομπή μας το λέει ο Γιώργος Θεοφάνος. Ναι, ναι. Το εννοεί απόλυτα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όχι μόνο ο Γιώργος, το έχουμε ακούσει και από τους άλλους κριτές μας. Και όχι μόνο αυτό. Νίκο. Είσαι και μετρημένη, δεν κάνεις υπερβολές. Δεν κάνεις ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Ήταν εντυπωσιακό σήμερα. Δεν το ξέρεις αυτό, Νίκο. Θα μπορούσε να σου κάνει παραπάνω και να σε αρέσουν και επίσης. Ναι, αλλά το έχει κάνει. Μέχρι εκεί που το κάνει είναι τέλειο. Γιατί παραπάνω μπορεί να ήταν και λίγο υπερβολικό και λίγο. Άμα το κάνει καλά. Β. Λοιπόν,
δεν πήρα τα μάτια μου από πάνω σου. Σου μιλάω. Δεν πήρα τα μάτια μου από πάνω σου. Βγαίνει ο Σάκης, της μιλάς εσύ για διάλεξε. Ε, το Σάκη. Λοιπόν. Και όσο σκέφτομαι τη ΣΥΠΑ στις οδησιών, η κούκλα μου να πάει να γίνει μια καλή καθηγήτρια φωνητικής. Και βλέπω τώρα αυτό το πράγμα μπροστά μου, δηλαδή καγκάκι μπράβο που τη διάλεξα. Στην καθηγήτρια πιάνουμε τις δαρδιέρες και τέτοια, ξέρεις. Γιώργο. Κοίτα, νομίζω ότι Σάκη μου είναι αυτό που ακούω και από τον Γιώργο και από τον Νίκο. Είναι αυτό που άκουσα από τον Γιώργο πριν από τον Σταύρο. Να συγκεντρωθεί, να είναι εδώ, να εμφανιστεί και να μην φοβάται αυτό που έχει. Εδώ έχουμε την Ελένη με το ταλέντο που έχει και νομίζω είναι πολλές φορές που ξεπερνά και τον εαυτό της. Γιατί τα παίρνει όλα, τα μαζεύει όλα. Η εμφάνιση είναι τόσο καλή, τόσο προσεγμένη. Τη βλέπω ότι η επικοινωνία της μαζί με όλους εμάς εδώ, έναν έναν μας προσέχει, επικοινωνεί με όλο τον κόσμο γύρω της. Ξέρει ακριβώς τι κάνει. Ελένη, μπράβο σου και νομίζω με αυτό που κάνεις σιγά 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 σε βλέπω, κάνεις πολύ ουσιαστικά βήματα. Συγχαρητήρια. Ένα-ένα βήμα προς το τελικό. Συγχαρητήρια. Κατένα. Ελένη, I love you. I love you too. Τι να πω κι εγώ. Κατερίνα. Τι να πω μετά από όλα αυτά. Έχω λόγια μετά από όλα αυτά. Έχω ένα προβληματισμό εγώ με την Ελένη και θα το πω να το ακούσετε όλοι. Όπα. Μα, ναι. Για πες. Έχει μια χρονιάρες μέρες. Έχει μια τρομερή φωνή, τρομερή όμως. Και εκεί που λέω τώρα ερμηνευτικό θα δώσω να δείξει μόνο τη φωνή. Τσουπ, δεν μπορώ να το, το στενηθώ αυτό. Πω, θεωρώ, Ελένη, ότι έχει δώσει τις καλύτερες στιγμές του σόου σε κάθε σόου από τα 9 που έχουμε περάσει. Από τις πιο όμως... Κατερίνα, σήμερα όμως ήταν πάρα πολύ καλή. Σήμερα ήταν... Νομίζω σαν σύνολο, το σύνολο σήμερα είναι αυτό που νομίζω έχει κάνει εντύπωση σε όλους εδώ. Συνολικά ήταν πολύ δυναμική σήμερα. Είναι πάντα στο σύνολο, το σύνολο. Professional. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη σήμερα η Ελένη. Δώσε, να σου πω, δώσε μια έτσι ευχή σε όλο τον Καναδά και στην οικογένειά σου ειδικά που σε βλέπω. Να πούμε χρόνια πολλά, να πούμε καλή χρονιά. Καλή στην οικογένειά σου, σε... λέει ο άνθρωπος. Ναι, ας τα κοινότυπα. Σε... όχι, πες και σε όλους. Πες τι θες να τους πεις, έναν ξεχωριστά, πες τους. Σε όλους θέλω στο να πω. Στον παπά, πες τι θες να πεις στον παπά. Στον παπά μου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποστηρίζει από την πρώτη μέρα που το είπα ότι θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Daddy. Στη μαμά μου που είναι πάντα εκεί στο ψυχολογικά, συναισθηματικά, πάντα με κάνει και νιώθω πολύ καλά. Και στον αδερφό μου που είναι αδερφός μου. Που είναι κούκλος. Σε ευχαριστώ που είσαι αδελφός μου. Η Ελένη θα είναι σίγουρα εδώ και την επόμενη Παρασκευή. Σήμερα εσείς ψηφίζετε θετικά για την Ελένη για να υποστήριξετε όμως επίσης και το σωματείο MDA που βοηθάει τα άτομα που υπάσχουν από νευρομυϊκές παθήσεις. Καλέστε στον αριθμό που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας για να δώσετε τη θετική σας ψήφο στην Ελένη. Καλή επιτυχία, Ελένη. Ευχαριστώ πολύ. Απομένουν δύο διαγωνισμοί.